Ερχόμαστε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα και στα προβλήματα της καθημερινότητας, αν και εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό πρόβλημα, αλλά μάλλον για μάστιγα. Εντατικούς ελέγχους ξεκινάει η αστυνομία σε στέκια ανηλίκων για να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα μεταξύ των νέων που παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις. Η κυβέρνηση ετοιμάζει συντονισμένη δράση που εκτός της καταστολής θα επικεντρώνεται στην πρόληψη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν δύο νεαρά άτομα στο Μαρούσι και αμέσως τους προσεγγίζουν με σκοπό να τους ελέγξουν. Αφού κάνουν τον προβλεπόμενο έλεγχο, απομακρύνονται από το σημείο. Με την κάμερα του Sky καταγράφουμε μία ακόμη επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας έχουν ακινητοποιήσει δύο νεαρούς εδώ στο Μαρούσι και τους ελέγχουν. Λίγο πιο μακριά, οι αστυνομικοί εντοπίζουν δύο ακόμη άτομα. Ελέγχουν τα έγγραφα, τα σακίδια τους, ακόμη και τα μπουφάν τους, πριν απομακρυνθούν, σαρώνοντας την περιοχή γύρω από μεγάλο εμπορικό κέντρο με σκοπό την πάταξη της ανήλικης παραβατικότητας. Η κακιά συναναστροφή φτύρει τα καλά ήθη, δηλαδή το ήθος, το σθένος, το αίσθημα της ευθύνης που παίρνει από τους γονείς του, χάνονται, πατιούνται όλα αυτά με τις κακές συναναστροφές. Η έξαρση της βίας των ανήλικων, που σε πολλές περιπτώσεις θυμίζουν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στην κοινωνία. Μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, ας πούμε, να έχουν περάσει από ένα καλό σχολείο, να είναι οι γονείς τους, να έχουν ασχοληθεί αρκετά με τα ίδια τα άτομα. Έχω εγγόνια και τρέμει η ψυχή μου για αυτά τα πράγματα. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να εξηγήσω, να κάνω, να είναι ήρεμος, να. Τι να πω, δεν ξέρω. Προβλήματα υπάρχουν σε όλα τα σχολεία πάντως. Οι επιθέσεις με δράστες ανήλικα παιδιά ηλικίας ακόμη και 12 ετών έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που αναμένεται να προχωρήσει σε δράσεις για την αντιμετώπιση του. Το ζήτημα είναι ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας των παιδιών που παραβατούν. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο, Γιώργο. Στα 13 χρόνια, δηλαδή, φτάσαμε. 12. 13. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για παιδιά. Νομικοί τονίζουν την ανάγκη προστασίας των ανήλικων παιδιών πρωτίστως από την οικογένεια, καθώς και οι γονείς ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης. Θα πάμε και στις ποινές τους γονείς, άμα έχουμε τέτοια εξέλιξη. Παραμέληση υποπτίας ανηλίκων είναι ένα απλό πλημέλημα. Στην απλή του μορφή έχει φυλάκιση μέχρι ένα έτος, ναι. Και στη λίγο πιο σύνθετη επιβαρυντική, όταν πρόκειται για γονείς ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν την υποχρέωση επίβλεψης, το πολύ να φτάσει στα 2 χρόνια. Ο ποινικός μας πολιτισμός προβλέπει αναμορφωτικά μέτρα. Τα αδικήματα στα οποία εμπλέκονται οι ανήλικοι αφορούν ληστείες, κλοπές, εμπρισμούς, ακόμη και ανθρωποκτονίες. Και όχι μόνο αυτά, ακόμη και βιασμοί περιλαμβάνονται μεταξύ των αδικημάτων τα οποία διαπράττονται από ανηλίκους, πιστοποιώντας την οξύτητα και την έκταση του προβλήματος. Με στοιχεία μαζί μας ο Μιχάλης Τεζάρης. Γιάννη Αμήλικτε, ένα στοιχείο της ελληνικής αστυνομίας για την αύξηση της νεανικής παραβατικότητας. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την αντιπαραβολή των στοιχείων του πρώτου ενδεκαμήνου, του 22 και του 23, όπως θα δούμε τώρα, με σύμμονα πάντα με τα στοιχεία της Ελλάς. Εδώ λοιπόν έχουμε τα αδικήματα. Για ανθρωποκτονία το 2022 δεν είχαμε καμία περίπτωση που να εμπλέκεται ανήλικος. Το 23 είχαμε μία περίπτωση. Σε συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, το 2022 συμμετείχαν 2 ανήλικα παιδιά. Πέρσι, είχαμε 5 περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε, και μιλάμε για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Σωματικές βλάβες τώρα, κοιτάξτε εδώ την αύξηση του ποσοστού. 202 περιπτώσεις παιδιών, το 2023 282. Βιασμοί που ανέφερες. 15 περιπτώσεις που εμπλέκονταν ανήλικοι, 25 το 2023. Και κλείνουμε με τις κλοπές και τις ληστείες. Στις κλοπές λοιπόν, 732 παιδιά είχαν εμπλακεί το 2022, 1237 παιδιά το 2023, εκρηκτική αύξηση, και ενώ στις ληστείες είχαμε 150 παιδιά που εμπλάκησαν, ενώ το 2023 είχαμε 198. Και μη χειρότερα. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.